Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί οι εργαζόμενοι στα Μάρμαρα Καβάλας που παραμένουν απλήρωτοι για μήνες, με τη συμπαράσταση εκπροσώπων του Δήμου αλλά και στελεχών του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ. Οι εργαζόμενοι αλλά και ο νεοεκλεγής βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Εμμανουηλίδης εξέφρασαν την αγωνία τους όχι μόνο για τα δεδουλευμένα τους αλλά και για το μέλλον της επιχείρησης εν ώψη της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε αργότερα και κλεισμένων των θυρών ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της εταιρείας κ. Φιετζόγλου και τη Διαπαραταξιακή Επιτροπή του Δήμου Καβάλας που συστάθηκε για να διαπραγματευτεί με τον κ. Φιετζόγλου. Μάλιστα, όπως κατήγγειλαν οι εργαζόμενοι για δεύτερη φορά, φορτηγό φόρτωνε παρανόμως νωρίς το πρωί πρώτες ύλες από το εργοστάσιο. Το πρόβλημα βέβαια βλέπετε ότι έχει φτάσει σε ακραίες καταστάσεις τα κοινωνικά προβλήματα στην πόλη. Η πλήρης αποβιομηχάνηση των τελευταίων χρόνων έχει δημιουργήσει ερείπια στην τοπική κοινωνία. Έτσι μια ματιά γύρω αν δούμε, Μάρμαρα Καβάλας, κάποτε αριθμούσε 300 εργαζομένους, σήμερα βρίσκεται μόλις μετρημένη στα δάχτυλα του ενός χεριού. Παραδίπλα Πλαστικά Καβάλας, Πεντζετάκης, άλλες εκατοντάδες εργαζομένων, σήμερα είναι ένα σκέλεθρο βιομηχανικό. Απέναντί μας είναι η Βουφουλού, με τον Σωτήρα Λαβρεντιάδη που όλοι ξέρουμε ότι σχεδόν πνέει τα λίστια και όλα αυτά είναι αποτελέσματα κυβερνήσεων που έχοντας στο πλευρό τους επιχειρηματίες σε εισαγωγικά που το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν ο προσωπικός πλουτισμός δημιούργησαν όλες αυτές τις συνθήκες τις παραγωγικές σε ένα κοινωνικό νεκροταφείο. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε έναν απολογισμό, αλλά δυστυχώς δεν θα είναι ο τελευταίος. Η κατρακύρα θα συνεχιστεί. Μέχρι τώρα λοιπόν είχαμε βιοτεχνία σηματισμού, τέρμα. Πλαστικά, τέρμα. Αλίπαστα, τέρμα. Καπνά, τέρμα. Καΐκια, κάψιμο. Αγρότες, ξεκλήρισμα. Φτάσαμε λοιπόν στη Βουφουλού. Το μέλλον αβέβαιο. Τα πετρέλαια αβέβαιο. Θα μπορούσα να συνεχίσω για πολύ ακόμη. Αλλά αυτή είναι η πολιτική μέσα στην οποία κινήθηκε η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Ευρωπαϊκή Ένωση και ξερό ψωμί, ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα. Δύο δρόμοι λοιπόν υπάρχουν. Ή συνεχίζουμε αυτή την κατρακύλα με τα αποτελέσματα οδυνηρά για το λαό ή κινούμαστε ενάντια στο ρεύμα, ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κόντρα στις πολιτικές της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας, ενάντια στην πτώχευση η οποία έρχεται είτε ανεξέλεγκτη είτε οργανωμένη και δίνεται ευκαιρία σε αυτές τις εκλογές να υπάρχει μία αντεπίθεση, μία άμυνα σε πρώτη φάση με ένα δυνατό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προγραμματισμένο 11 η ώρα. Από ό,τι μάθαμε, έχει έρθει και ο κύριος Φιετζόγλου, ήδη έχει περάσει μέσα. Περιμένουμε και τον κύριο Δήμαρχο Επιτροπή να το συναντήσουμε. Το πρωί πάλι, μάλλον δεν ήταν καλή περιφρούδηση, φόρτωσα ένα φορτηγό. Από ό,τι έμαθα, 7 η ώρα μου πήραν τηλέφωνο και μετά την ξανακλείσαν την πύλη. Έως τώρα έφυγε ένα φορτηγό. Τώρα ευελπιστούμε να το συναντήσουμε και να δούμε. Να συζητήσουμε τι μπορεί να γίνει, πώς θα ανακληθούν οι απολύσεις και να περάσουν όλοι οι εργαζόμενοι στις δουλειές τους.